Ας δούμε λοιπόν την ανατροφοδότηση και το ιδανικό παραδοτέο για το φύλλο εργασίας 1. Εδώ έχουμε την εφαρμογή μας που πρέπει να είναι κάπως έτσι. Πάμε να τη φορτώσουμε. Έχουμε το κινητό μας. Πατάμε το Connect, I to Companion. Εμφανίζεται ο κώδικας, ο QR code. Πηγαίνω στο κινητό μου και το οποίο το έχω συνδέσει με το Wi-Fi που είναι συνδεδεμένο στο υπολογιστή μου και πηγαίνω και διαλέγω την εφαρμογή που φορτώνει το application, πατάω scan QR code, βλέπετε ότι βγαίνει ο QR code, αυτός που είναι στο υπολογιστή, τον σκανάρω στο κινητό και ουσιαστικά έρχεται μόνο του, η εφαρμογή φορτώνεται, βλέπετε την εξέλιξη. Στον υπολογιστή, όταν φορτωθεί, βλέπω ακριβώς την ίδια εικόνα που υπάρχει στον υπολογιστή μου, στο designer, τη βλέπω και στο κινητό, για να δοκιμάσουμε εάν λειτουργεί. Πάμε εκεί λοιπόν που γράφουμε το κείμενο και γράφω τη λέξη καλημέρα. Και πατάω μήλα μου, να δούμε αν θα την πει. Καλημέρα. Ας γράψουμε κάτι άλλο. Ας γράψουμε τι κάνεις. Το πατάμε και πάλι μήλα μου. Τι κάνεις. Βλέπουμε ότι ακούγεται. Να δοκιμάσουμε τη δεύτερη δυνατότητα στον Canva που ζωγραφίζουμε. Να βάλουμε την υπογραφή μας, ξέρω εγώ. Με το σβήσε σβήνει. Βλέπουμε ότι μπορούμε.